Σας καλησπέριζουμε. Ναι, καλησπέρα. Η Ένωση Καταναλωτών, σε συνεργασία βέβαια με την Περιφέρεια Κρήτης, καλείται λοιπόν κύριε Τζανάκη να δώσει κάποιες κατευθύνσεις σε ανθρώπους που, ίσως να τα έχουν χάσει κιόλας να απεραγωδρομούν εξαιτίας του προβλήματος που τους απασχολεί, του οικονομικού βέβαια. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, ένα νοικοκυριό το οποίο έχει προβλήματα τρόπων την αντιμετώπισης των δανείων του ή των οφειλών του προς ασφαλιστικά ταμεία ή και στην εφορία, έχει γενικότερο πρόβλημα φτώχειας, δηλαδή οικονομικής δυσπραγίας, η οποία μπορεί να φαίνεται μεν ως προς τα δάνεια και στις άλλες οφειλές, διότι αυτές τονίζονται, αλλά αυτό το ίδιο σπιτικό που έχει αυτά τα προβλήματα ενδεχομένως δεν έχει να σπουδάσει τα παιδιά του, δεν έχει να τα πάει σε φροντιστήρια, δεν έχει να τα ντύσει και να τα ταΐσει σωστά. Ακόμα μπορεί να είναι, ας το πούμε, αφαιρέγγιο αυτό το νοικοκυριό σε πιθανές πληρωμές ενοικίων ή άλλων χρημάτων προς ιδιώτες. Έτσι λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα φιλοδοξεί μέσα από αυτές τις στοχευμένες παρεμβάσεις, συζητήσεις, αλλά και προσωπικές υποστηρικτικές ενέργειες, ανάτομο δηλαδή, στοχεύει έτσι ώστε να δώσει οδηγίες πώς θα κατανέμεται αυτός ο φτωχός προϋπολογισμός που έχουν αυτά τα νοικοκυριά σωστά. Με συμβουλές που θα ξεκινούν βεβαίως και θα εντοπίζονται κυρίως σε δάνεια και σε άλλες οφειλές, αλλά και στην καλύτερη δυνατή διαχείριση των φτωχικών, ας το πούμε, αποθεμάτων αυτών των νοικοκυριών, ακόμα και σε θέματα διατροφής, ένδυσης, υπόδεισης κλπ. Θα δίνει δηλαδή μια γενικότερη συμβουλευτική θα γίνεται σε αυτού του είδους τους ανθρώπους, μέσα βέβαια και από τις παρουσιάσεις αλλά και στοχευμένα, απαντώντας σε ερωτήσεις είτε προσωπικές είτε συγκεκριμένες που θα θέσει το ακροατήριο. Εδώ η εικόνα του νησιού, κύριε Τζανάκη, όσον αφορά στο κομμάτι αυτό των υποερχρεωμένων οικοκυριών, η εικόνα που έχετε εσείς σχηματίσει, ποια είναι ως προς το μέγεθος του προβλήματος? Κοιτάξτε, υπολογίζουμε γύρω στα 12 με 15 δισεκατομμύρια τα δάνεια, τις δανειακές, τη μαύρη τρύπα, τα κόκκινα δάνεια θα μπορούσαμε να πούμε στην Κρήτη. Είναι λίγο παραπάνω από το μέσο όρο της υπόλοιπης Ελλάδος λόγω της μεγάλης οικονομικής δυναμικής που είχε η Κρήτη και η οποία εμφανίζεται σε αυτό το τομέα. Επίσης είναι γεγονός ότι αυτά τα ανοίγματα της οικονομίας με τη δυσπραγία και τη γενικότερη δυσλειτουργία που τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει σε όλη την περιοχή αυτή είναι λίγο περισσότερο αναλογικά στην Κρήτη από άλλες περιοχές, πιο φτωχές ας το πούμε. Καταλαβαίνετε ότι στην Κρήτη ναι μεν μπορεί να υπάρχει μια επιφάνεια κάποιων υποστηρικτικών δομών, κυρίως οικογενειακών, που υποστηρίζουν τους ανέργους ή αυτούς τους ανθρώπους, είτε μέσω των συντάξεων των γονέων, είτε από κάποιο πενιχρό εισόδημα αγροτικό που συμπληρωματικά λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα λειτουργεί πιο συγκεκριμένα, πιο υποστηρικτικά, δεν φαίνεται το πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά στο βάθος του υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Και όσον αφορά τα επαγγελματικά δάνεια, όσον αφορά και τα στεγαστικά δάνεια. Και έχετε εντοπίσει και ίσως τους νομούς όπου είναι ακόμα μεγαλύτερο σε σχέση με κάποιον άλλο? Κοιτάξτε, είναι στις μεγάλες πόλεις τα προβλήματα τα μεγάλα. Ναι. Εάν θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τις πόλεις της Ελλάδος, τις περιοχές της Ελλάδος σε ιστικά, εμιαστικά και ας το πούμε κυρίως αγροτικά, που έτσι κι αλλιώς η Κρήτη είναι ημιαστική περιοχή γενικώς, θα μπορούσαμε να πούμε στις αστικές περιοχές και λόγω του ότι συσσωρεύεται και ο πληθυσμός αλλά και η οικονομική δραστηριότητα, εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Από τις μιαστικές περιοχές, οι περιοχές με πολύ μεγάλη αγροτική ανάπτυξη όπως η Ιεράπετρα και το Τυμπάκι, καθώς επίσης και τα νότια των Χανίων, παρουσιάζουν σοβαρό θέμα επίσης. Γενικότερο λόγω των ανοιγμάτων που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι σε στεγαστικά και άλλες οφειλές και δάνεια. Τώρα στις πόλεις και στα αστικά κέντρα υπάρχει και πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει κυρίως με ανοίγματα του λεγόμενου εμπορικού ή άλλων κλάδων με μια μεσαία ή μικρού μεγέθους οικονομική δραστηριότητα. Μικρές επιχειρήσεις, είτε προσωπικές, είτε δύο προσώπων ή τριών προσώπων,
όπως είναι φούρνοι, όπως είναι εμπορικά, όπως είναι διάφορα άλλα καταστήματα, παρουσιάζουν θέματα διότι έχουν μηδαμινό τζίρο αυτή τη στιγμή και έχουν δημιουργήσει τεράστιες υποχρεώσεις την προηγούμενη δεκαετία, όντας σε ένα πιο ψηλό επίπεδο οικονομίας. Αυτό που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν και ηθικά είναι φερέγγιοι άνθρωποι, είναι τίμιοι άνθρωποι. Και το ότι τους έχει κάνει αυτή τη στιγμή αφαιρέγγιους είναι το γεγονός της οικονομικής δυσπραγίας, μάλιστα χωρίς τη δικιά τους πρόθεση και χωρίς τη δικιά τους τρόπον την συμβολή. Όλο αυτό δημιουργήθηκε και αυτοί είναι αφαιρέγγιοι εξαιτίας της δυσπραγίας της γενικότερης, λόγω του ότι έχουν χάσει τη δουλειά τους, είναι άνεργοι, λόγω του ότι τους έχουν κοπεί συντάξεις τους, τους έχουν κοπεί η μισή τους στο 50% περίπου. Όλα αυτά έχουν καταστήσει αυτούς τους ανθρώπους αφαιρέγγιους. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι όσο δύσκολη και είναι η θέση τους, και εκεί τώρα είναι το δικό σας το κομμάτι που θα τους βοηθήσετε, υπάρχει φως στο τούνελ, μπορούν δηλαδή... Μπορούν να κινηθούν σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο το οποίο θα κοιτάξουμε να καλύψουμε με τον δικηγόρο και τον οικονομολόγο που θα συμμετέχει στην ομάδα έργου, που έχει συγκροτηθεί ήδη και επεξεργάζεται τα τελικά στοιχεία των εξορμήσεων αυτών, θα είναι η παροχή πληροφοριών ώστε να αξιοποιήσει ο κάθε άνθρωπος το υπάρχον νομικό και κοινωνικό υποστηρικτικό σύστημα. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι, όπως είναι ο νόμος Κατσέλη, όπως είναι οι νόμοι και οι κανονισμοί που αφορούν όλες αυτές τις τροποντινά θέματα που έχουν να κάνουν με δόσεις, όλα αυτά τα διαχειριστικά προγράμματα που σπάνε τις οφειλές, ειδικά στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία σε μικρότερες δόσεις, τρόπον τινά. Όλα αυτά τα υποστηρικτικά πράγματα θα αναφερθούν έτσι ώστε, με απλό τρόπο, έτσι ώστε ο καθένας να μπορέσει να κάνει χρήση είτε ατομικά είτε με τη βοήθεια κάποιου νομικού. Και εμείς μπορούμε να αναλάβουμε υποστηρικτικά κάποιους ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη, παραδείγματος χάρη. Επίσης θα δοθούν μερικές πληροφορίες για το πτωχευτικό νόμο, το νόμο 99, που αφορά κυρίως εμπόρους ή άλλους έχοντας εμπορική ιδιότητα, όπως λέγεται νομικά. Τώρα, από εκεί και ύστερα, ένα δεύτερο κομμάτι είναι το προσωπικό του νοικοκυριού, το ατομικό, στο οποίο θα παρασκευθούν μερικές βασικές συμβουλές, πώς μπορούν να εκμεταλλεύονται τα πενιχρά εισοδήματά τους, τόσο όσον αφορά το διατροφικό κομμάτι, όσο και το υπόλοιπο της καθημερινότητας, δηλαδή αν δυσυπόδηση, πολιτισμός, διακοπές κλπ. Ναι, ένα σύνολο, το σύνολο των δαπανών. Ναι, με μια προσπάθεια προσέγγισης έτσι ώστε να αξιοποιηθεί το κριτικό σιτηρέσιο που είναι και αφενός υγιεινό αλλά και ιδιαίτερα οικονομικό, έτσι, να μπορέσει δηλαδή να παρασκευθεί μια δυνατότητα οι άνθρωποι να δουν ότι μπορούν έστω με αυτά τα πενιχρά οικονομικά θέματα, κομμάτια που έχουν, τις πενιχρές οικονομίες που έχουν, ίσως μπορέσουν να ανακουφιστούν λιγάκι. Δεν λέμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα, αλλά λέμε τουλάχιστον ότι... να γίνουν κάποια βήματα έτσι προς μια πιο σωστή κατεύθυνση. Ακριβώς. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Πότε αρχίζετε, κύριε Τζανάκη? 26 ημερίδες θα είναι. Ναι, ναι, θα ξεκινήσουμε μάλλον στις 19 και νομίζω ότι η πρώτη είναι στον Άγιο Νικόλαο. Θα προσπαθήσουμε μέσα στον Ιούλιο να κάνουμε τουλάχιστον μερικές, ίσως 6-8, να δούμε μέσα στον Αύγουστο πόσες μπορούμε να κάνουμε και μετά θα επιταχύνουμε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ώστε να πετύχουμε από μία τουλάχιστον ημερίδα σε κάθε Δήμο και κάποιες μεγαλύτερες αναπεριφερειακή ενότητα. Καλό θα είναι λοιπόν οι φίλοι που μας ακούν και έχουν προβλήματα να παρακολουθήσουν, να έρθουν σε επαφή με εσάς και με τους ειδικούς στο κομμάτι αυτό, να τους λύσουν και απορίες και να τους βοηθήσουν έτσι να δουν καταρχήν πώς μπορούν να συμμαζέψουν ένα έστω τμήμα των προβλημάτων αυτών που έχουν συσσωρευτεί. Ακριβώς, και επειδή τα προβλήματα θα συνεχίσουν από ό,τι καταλαβαίνουμε, δυστυχώς... δεν νομίζω ότι υπάρχει εύκολα να δει κανείς ότι από τη μια μέρα στην άλλη, ίσως όλη η δεκαετία πιστεύω εγώ θα κυλήσει κάπως έτσι. Επομένως, καλό θα είναι να διαμορφώσουμε μια τελείως διαφορετική άποψη και νοοτροπία για τα οικονομικά μας από ό,τι είχαμε
αρχές της δεκαετίας του 2000 μέχρι το 2010. Προπολού έχουν περάσει οι εποχές των παχιών αγελάδων, κύριε Τζανάκη, το καταλαβαίνουμε σιγά σιγά και στην Κρήτη σε σχέση με... Εμάς ήρθε λίγο καθυστερημένα η κρίση σε σχέση με άλλες περιφέρειες που τις χτύπησε έτσι πολύ νωρίτερα. Ναι, αλλά ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία νεοπλουτισμού που πρέπει να μαζευτούν. Δηλαδή δεν θα δει κανείς, ας το πούμε, σε επίπεδο τέτοιας χώρας με τέτοια οικονομικά, παραδείγματος χάρη, τόσα smartphone να κυκλοφορούν από χέρια μικρών παιδιών μέχρι και μεγαλύτερων. Και τελευταία μοντέλα. Και τελευταία μοντέλα της τάξης των 700, 800, των 1000, των 500 ευρώ, με προγράμματα τα οποία, καλά, αυτό πες είναι πάγιος εξοπλισμός, αλλά αυτά τα smartphone για να, οι άλλες συνήθειες που έχουμε που δεν βοηθούν ουσιαστικά σοβαρά στην καθημερινότητά μας, δημιουργούν και εν συνεχεία άλλες υποχρεώσεις, διότι υποστηρικτικά για να δουλέψουν όλα αυτά χρειάζονται ένα υποστηρικτικό πρόγραμμα το οποίο κοστίζει. Όλα αυτά πρέπει να μαζευτούν, πρέπει σιγά σιγά ο κόσμος να καταλάβει ότι ναι μεν κάναμε ένα τεράστιο άλμα από τη δεκαετία του 70 και εκεί που είχαν λίγες οικογένειες αυτοκίνητα, τώρα η κάθε οικογένεια έχει 3-4 αυτοκίνητα, πρέπει όλο αυτό το πράγμα να το μαζέψουμε σε ένα χαμηλότερο αλλά ουσιαστικό βαθμό, χωρίς να ρίξουμε το επίπεδο ζωής μας, το οποίο επίπεδο θα απλοποιηθεί και κυρίως θα γίνει οικονομικότερο. Και πάλι προς όφελός μας θα είναι αυτό, αλλάζουν οι συνθήκες, όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε. Κανείς δεν νομίζω από την πλειοψηφία όλων εμάς ότι δεν έχει επηρεαστεί και δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούμε πια να κινούμαστε έτσι όπως κινούμασταν πριν μια οχταετία πάνω κάτω. Έτσι, γιατί όπου να θα κλείσουμε, θα φτάσουμε και τη δεκαετία. Ναι, αλλά ξέρετε, θα πρέπει να κινηθούμε γενικότερα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που ήταν μονίμως στα smartphone για να παρακολουθούν αυτά τα gossips με τα realities που κυκλοφορούν τώρα τελευταία. Δηλαδή και μου κάνει εντύπωση, ας το πούμε, και μάλιστα διάβαζα σήμερα ότι πεθαίνουν άνθρωποι πραγματικά ήρωες ή έχουμε επιτεύγματα μεγάλων επιστημόνων τα οποία δεν γίνονται γνωστά και ξέρουμε παραδείγματος χάρη πόσα κυβάκια έριξε ο Τάδε σε κάτι παράξενα παιδινίδια εκεί που ακούγονται τώρα τελευταία βεβαίως. Δεν λέω ότι αυτά είναι, δεν μπορούν να αποτελούν στοιχείο της ζωής μας, αλλά δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να υποκαταστήσουν την πραγματική ζωή. Και διότι και κοστίζουν, αλλά και μας δημιουργούν την ψευδέστηση ότι ζούμε μια καλύτερη ζωή. Ότι πάνε, όλα πάνε καλά. Ναι, είναι ένας τρόπος φυγής από την πραγματικότητα, απλά δεν ξέρουμε κατά πόσο βοηθάει στην πραγματικότητα. Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Τζανάκη. Θα ξαναμιλήσουμε για το θέμα. Βεβαίως. Αυτό υπάρχει και να δώσουμε και όποτε θέλετε και πληροφορίες για τους φίλους μας. Έτσι προς το τέλος του Ιουλίου ή προς τα μέσα του Σεπτέμβρη μπορούμε να έχουμε μια επαφή, να σας πούμε και πώς πήγαν όλα αυτά τα. Βεβαίως, και τα αποτελέσματα. Βεβαίως. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.